κανάλι αντένα έχει γίνει μία χειροδικία ενός υποψήφιου βουλευτή στην Λιάνα την Κανέλη που τη χειροδίκησε. Φυσικά το είδε όλη η Ελλάδα. Καταρχήν θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτό που έγινε σήμερα. Καταρχήν, κύριε Μελιόπουλε, έχουμε, εκεί και έχουμε πει και προεκλογικά ότι πραγματικά στην Ελληνική Βουλή δεν σηκώνει τέτοιου είδους, αν θέλετε, κινήσεις από το συγκεκριμένο κόμμα. Νομίζουμε ότι η Βουλή των Ελλήνων είναι χώρος δημοκρατίας και όχι χώρος βιασμού, χώρος τέτοιου γεγονότων που δεν σηκώνει, είπαμε, ούτε ναζιστικά καθεστώτα, ούτε και γερμανικού τύπου καθεστώτα. Άρα δηλαδή η Βουλή των Ελλήνων είναι χώρος δημοκρατίας και έτσι πρέπει να τον κρατήσουμε. Φυσικά καταδικάζουμε όλες αυτές τις κινήσεις που γίνονται. Δεν έγινε μόνο αυτό, θυμάστε και με τους δημοσιογράφους, έγινε το γέφυτο. Άρα δηλαδή θα πρέπει να έχουμε πάρει μια γεύση το τι πρεσβεύει αν θα μπει η Χρυσή Αυγή μέσα στη Βουλή. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει και κρίση. Αν στις 6 Μαΐου πήγαμε και ψηφίσαμε με το θυμό, γιατί ήμασταν πραγματικά αγανακτισμένοι, ο ελληνικός λαός και όχι αδίκως, και ψήφισε έτσι χωρίς να σκεφτείτε ότι ψήφισε, γιατί κανένας δεν ήξερε τι ήταν η Χρυσή Αυγή, απλά και μόνο λες και ήταν μια μόδα να ψηφίζουν η Χρυσή Αυγή, πραγματικά τώρα είδανε το τι πραγματικά επικρατεί στην κοινωνία. Και ο κόσμος τώρα και ο λαός με την ψήφα του θα πρέπει να καταδικάσει τέτοιου είδους κινήσεις. Σήμερα είχαμε και μια επίθεση από και στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν το είδατε. Όχι. Ήμουν έξω στη δουλειά, είχα περιφερειακό συμβούλιο, δεν είδα τίποτα. Επιτέθηκαν και σε κάποιους από το ΠΑΣΟΚ στο σιδηρόκαστρο Σερών. Και ο οποίο το καταδίκασαν, φυσικά όλοι το καταδίκασαν, αλλά θα θέλαμε να πούμε ότι μήπως οι υποψήφοι βουλευτές, γενικά οι βουλευτές, πρέπει να μιλάνε λίγο πιο καθαρά ή πρέπει να μιλάνε με τη γλώσσα της αλήθειας, γιατί ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο, κύριε Μελιόπουλε, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει προεκλογική περίοδος πλέον και αν θέλετε δεν υπάρχει εκείνο το υπόβαθρο που μπορούσε κάποτε να καταλάβει ο κόσμος και αν θέλετε να έχετε την ευαίσθηση να περάσει στον κόσμο όλα αυτά που ακούγονται κατά καιρούς οι προεκλογικές υποσχέσεις. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είμαστε όλοι αποτελεσματικοί, να μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας, να κοιτάξουμε κατάματα τον ελληνικό λαό, να υπάρχει πρόγραμμα εφικτό, ρεαλιστικό και μάλιστα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με συγκεκριμένο προϋπολογισμό και από πού θα βρούμε τα λεφτά. Αλλά πραγματικά τον τελευταίο καιρό ακούμε πάρα πολλά, τα οποία νομίζουμε, ειδικά από το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζουμε ότι ό,τι θέλει να ακούσει ο ελληνικός λαός, τα ακούει από το συγκεκριμένο κόμμα. Δεν θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη λογική. Κάτι που έκανε και το ΠΑΣΟΚ στην προεκλογική του, να μην βγάζουμε μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, να πάμε και για το ΠΑΣΟΚ, να πάμε και στη Νέα Δημοκρατία που έγινε. Εγώ είπα ότι μας έχει καταδικάσει ο λαός, κύριε Μελιόπουλε, και μας έχει θέσει το 13% για όλα αυτά που κάναμε. Και λέω ότι έχουμε κάνει και λάθη, έχουμε κάνει και παραλήψεις. Να μην ξεχνάμε όμως και τον Γιώργο του Παπανδρέου που είπε τα λεφτά υπάρχουν. Αν θέλετε, ο Γιώργος Παπανδρέου είπε τα λεφτά υπάρχουν, αλλά ας μην το πάμε τώρα εκεί, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι εννοούσε πολύ διαφορετικά πράγματα. Τα λεφτά υπάρχουν και αν θέλετε υπήρχαν τα λεφτά. Το ζήτημα είναι σε ποιανό χέρι υπήρχαν, πού πήγανε και πού βρεθήκαμε αυτή τη στιγμή. Γιατί αν πάμε και σήμερα και από τη Νέα Δημοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ, λεφτά υπάρχουν για τα 18 μέτρα και για όλα τα υπόλοιπα μέτρα που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ζήτημα είναι ότι δεν μας λένε από πού θα βρούνε και πού είναι αυτά τα λεφτά. Και αν θέλετε, επειδή το ΠΑΣΟΚ έπαθε και έμαθε, βλέπετε ότι ο κ. Βενιζέλος και το ΠΑΣΟΚ δεν εξαγγέλει πραγματικά μέτρα τα οποία δεν είναι κοστολογημένα και δεν λέει από πού θα πει, θα τα γράψει. Και ούτε και υπόσχεται. Ο Ευαγγέλης ο Βενιζέλος αύριο έρχεται στην Ιμαθία. Δεχτεί μία βροχή ερωτήσεων. Θα δεχτεί για τους αγρότες, τα οποία λεφτά δεν υπάρχουν πλέον για τους αγρότες. Θα δεχτεί ερωτήσεις για τα χαράτσια. Εσείς τι πιστεύετε ότι μπορεί να πει ο κ. Βενιζέλος και με ποια προοπτική να έρθει εδώ στην Ιμαθία και να πείσει αυτόν τον κόσμο να έρθει πάλι στο 33 ή 48% που ήταν κάποτε? Γιατί τώρα οι δημοσκοπήσεις μιλάνε για μονοψήφιο αριθμό ότι θα πιάσει το ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, κύριε Μελιόπουλε, καταρχήν εγώ δεν θα
Δηλαδή πιστεύω ότι ο πρόεδρος με τις γνώσεις του και το ρητορικό του λόγο θα μπορέσει να δώσει εκείνες τις απαντήσεις, τις οποίες από τις ερωτήσεις σας θα πάρει το δικαίωμα. Εγώ αυτό όμως που έχω να πω είναι ότι πραγματικά ο ερωτικός κόσμος είναι σε πολύ πιο καλή κατάσταση από ότι είναι κάποιες άλλες περιοχές. Και βλέπετε ότι η κρίση, ειδικά στην περιφέρεια και στην επαρχία και στον αγροτικό κόσμο, δεν χτύπησε όπως είχε χτύπησει πριν 2 χρόνια κάποιες άλλες περιοχές. Σαφώς καταλαβαίνουμε ότι οι αγρότες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πληγεί, αυτοί οι οποίοι, αν θέλετε, δεν έχουν πληρωθεί μέρος της παραγωγής της οποίας εδώ και 1 χρόνο έχουν προκαταβάλει. Αλλά θα ξέρετε ότι η νέα ΚΑΠ, η οποία αρχίζει το 2013 και τελειώνει το 2020, πραγματικά συνεχίζει και στηρίζει το αγροτικό εισόδημα, και αυτό, αν θέλετε, θα είναι και κάποια από τις εξαγγελίες, κάποια από την μέτρα από την ενημέρωση, τα οποία πραγματικά για μας είναι τιμή ότι έρχεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να εξαγγείλει το πρόγραμμα του αγροτικού τομέα για όλη την Ελλάδα, για το ΠΑΣΟΚ από την Ημαθία. Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να συγκυβερνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία, ότι συμβαδίζετε, έχετε κάποια μέτρα τα οποία είναι τα ίδια τα οποία να συγκυβερνήσετε, γιατί πριν από 2 χρόνια θα μας φαινόταν αδιανόητο το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία να συμπίπτουν μαζί, και να ακούμε τώρα έναν Βενιζέλο να μην κατηγορεί το Σαμαρά και έναν Σαμαρά να μην κατηγορεί το Βενιζέλο. Πλέον μήπως η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει ένα κόμμα? Κοιτάξτε κύριε Μαγιώπηλε, όσοι το εστερνίζονται αυτό εδώ κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε, τον τρόπο που συγκυβέρνησε και τους λόγους που συγκυβέρνησε, παίζεται κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, ότι εκείνη η χώρα είχε καταρρεύσει. Δηλαδή... Καλά, επί 2 χρόνια το ΠΑΣΟΚ πάλευε μόνο του να έχει όλες τις άλλες δυνάμεις για να τον έχουν απέναντι να το χτυπούνε, και μόνο του προσπαθούσε να τα βγάλει πέρα μέσα σε αυτή την κρίση, που από την πρώτη ώρα που ο Παδρέου είπε δεν είναι κρίση ελληνική, είναι ευρωπαϊκή, και εκ των υστέρων έχει δικαιωθεί. Το time της συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία για μένα ήταν πάρα πολύ αργά, γιατί έπρεπε πραγματικά πολύ πιο μπροστά να ανταποκριθεί και ο Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία κάτω από αυτή την εθνική επιταγή, που έπρεπε να υπήρχε ενιαία εθνική στήριξη, έτσι, και ενιαίο εθνικό πρόγραμμα να το στηρίξουν, αν θέλετε, αυτά τα 2 μεγάλα κόμματα, και μακάρι και οι υπόλοιπες δυνάμεις αριστερές. Αλλά εγώ δεν θα δεχτώ ποτέ ότι το ΠΑΣΟΚ ανήκει στην κεντροδεξιά και είναι ένα κεντροδεξιό φιλελεύθερο κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ πάντοτε ήταν αριστερά και έρχονταν μέχρι το κέντρο. Και αυτή τη στιγμή και ο πρόεδρός μας και το ΠΑΣΟΚ δεν θα αφήσουμε τη χώρα κυβέρνητη. Θα δώσουμε την ανοχή μας, θα δώσουμε τη στήριξή μας, αλλά η κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία δεν θα κάνουμε, και δεν θα δείτε κανένα μεγάλο στέλεχος, καμία θέση υπουργού. Όμως τη χώρα δεν θα την αφήσουμε κυβέρνηση. Μόνο θα γίνει κυβέρνηση με την κεντροαριστερά, αν θέλετε, και την υπεύθυνη κεντροαριστερά. Πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ θα υπάρξει κάποια ανανέωση, θα υπάρξουν νέα πρόσωπα, διότι ο Βενιζέλος μίλησε για κάποιους 30 άριδες? Αν έχετε πάρει τα αποτελέσματα από την τελευταία εκλογική αναμέτρηση, τα 30 άτομα είναι καινούργια νεοεκλεγμένα. Και αν θέλετε, ο πρόεδρος μας για τους 30 άρδες και για τον της ηλικίας θα με βρει σύμφωνο ό,τι αφορά το νέο και το φρέσκο των νέων, γιατί εγώ μπορώ να αποδεχθώ μια άλλη ηλικία η οποία όμως είναι πολύ φρέσκια στις ιδέες, στις απόψεις, και το αντίθετο, υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι στην ηλικία αλλά όχι καθόλου νέοι στις ιδέες και στις απόψεις. Άρα δηλαδή μπορεί να ανανεωθεί, και εξάλλου αυτό είναι βούληση του λαού, έτσι, των πολιτών, το ποιος θα δώσει την εντολή την επόμενη μέρα. Αλλά αυτό, ξέρετε, με την λίστα που έχει γίνει, έχει καταγραφεί από τις 6 Μαΐου, απλά και μόνο θα αλλάξουν τα ποσοστά, τα οποία ανάλογα κάθε κόμμα πώς θα πάρει. Ναι. Ναι, ναι, σας ακούω, συνεχίστε. Δεν με ακούτε? Ναι, συνεχίστε. Ναι. Ναι, ανάλογα το ποσοστό του κόμματος θα αλλάξει και η εκλογιμότητα των βουλευτών. Εμείς στην Ημαθία, ξέρετε, την τελευταία φορά έχουμε πάρει μια έδρα. Θέλω να πιστεύω ότι πραγματικά στην Ημαθία θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ την έδρα του και θα αυξήσει τα ποσοστά του. Όπως δεν πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάει σε μονοψήφιο αριθμό. Αντίθετα, θα κρατήσει τις δυνάμεις του και μπορεί να τις αυξήσει. Πιστεύετε δηλαδή ότι στην Ημαθία θα έχουμε έδρα?
Ναι, εγώ είμαι συγκρατημένη αισιόδοξη ότι εμείς στη Δημοκρατία θα κρατήσουμε την έδρα. Η κυρία Διαμαντοπούλου όμως είπε κάποια στιγμή ότι γίνεται κάποια αυτοδιάλυση στο ΠΑΣΟΚ. Εσείς τι λέτε? Εγώ δεν ξέρω σε ποιο time και πότε το είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, αλλά πραγματικά αν θέλετε αυτό που είπε ο πρόεδρος ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σαπίσει και ότι θα πρέπει να υπάρχει ανανέωση, δεν ανάγκη να μας το πει ο πρόεδρος, το οποίο το είδαμε εδώ και τόσα χρόνια στον τρόπο λειτουργίας, ήταν των πολιτικών αποφάσεων, ήταν των στελεχών και με το αποτέλεσμα μες στην κοινωνία. Η κοινωνία είναι αδιάψευτος φορέας. Δεν μπορεί δηλαδή σε 2-2,5 χρόνια να χάνουμε εμείς από το 43% το 30% και να λέμε ότι φταίει η κοινωνία και δεν φταίμε εμείς. Τα λάθη και τις παραλήψεις δικαίως ο λαός μας έταξε εκεί που μας έταξε, αλλά το ΠΑΣΟΚ θα ανασυνταχθεί. Πιστεύω ότι είναι στην καλύτερη φάση του ΠΑΣΟΚ να μην υποσχεθεί τίποτα, να καθίσει να αντιπολιτευτεί και να μπορέσει και παράλληλα το κόμμα να συγκροτήσει, αλλά και παράλληλα να πείσει την κοινωνία ότι πραγματικά είναι αυτό το οποίο βοηθάει ελπίδα. Και όχι αυτά εδώ τα κόμματα τα οποία, αν θέλετε, δεν νομίζω ότι φέρουν κάτι καινούριο. Δεν νομίζω ότι μιλάνε με τη γλώσσα της αλήθειας. Μήπως αργά το κατάλαβε ότι ο Βενιζέλος δεν πρέπει να υπάρξει και πολλές υποσχέσεις. Αύριο από πού θα ξεκινήσει την περιοδία στην Ημαθία? Το πρόγραμμα του Προέδρου είναι 12 η ώρα που έχει ώρα έλευση στην Ημαθία από το ΕΓΕ, στο ξενοδοχείο που θα δώσει, θα γίνει μια διακαναλική συνέντευξη όπου θα συμμετέχετε και εσείς προφανώς, γιατί θα είναι και ο τύπος της Ημαθίας. Παρόλα αυτά θα είναι όλα τα μέσα από όλη την Ελλάδα, γιατί είναι διακαναλιακή, και θα αναφερθεί προφανώς στις πολιτικές εξελίξεις, πολιτικές θέσεις. Και 3 η ώρα θα πάει στη Βένους, όπου εκεί θα δει όλο τον αγροτικό κόσμο σε όλες τις βαθμίδες, είτε είναι νέοι αγρότες, είτε είναι διοικητικοί που αφορούν τον αγροτικό τομέα, είτε είναι αγρότες, είτε ομάδες παραγωγών. Θα εξαγγείλει τα μέτρα για τον αγροτικό τομέα. Γιατί επιλέξατε τη Βένους? Εγώ δεν είμαι σε θέση να σας πω γιατί επιλέξαμε τη Βένους, αλλά πιστεύω ότι επειδή είναι ένα συνεταιριστικό εργοστάσιο το οποίο απηχεί στις εξαγγελίες του Προέδρου που έχει παράλληλα και το διαλογητήριο που έχει, αν θέλετε, το Ροδάκινο και την Κοσέρβα, πιστεύω ότι σε αυτό έγινε και επιλέχθηκε. Αλλά από εκεί πέρα δεν έχω άποψη για τον λόγο, γιατί πραγματικά οι υπεύθυνοι στο νομό και το κεντρικό ΠΑΣΟΚ έχουν τα κριτήρια που επιλέγουν. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά, επειδή ο αγροτικός τομέας και γενικά η παραγωγή στη χώρα μας πρέπει να αλλάξει το προαγωγικό μοντέλο, πρέπει να αλλάξουν, γιατί ξέρετε ότι δεν παράγουμε, όλα τα προϊόντα μας είναι εισαγωγή. Και πραγματικά πρέπει από εδώ την ημασία. Ακόμα και το δάκινο που έχουμε, φτάσαμε να μην το παράγουμε. Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας που είχαμε μέχρι αυτόν τον καιρό, έκαναν τους αγρότες να μην ξέρουν πόσο πουλάνε την παραγωγή τους. Μήπως πρέπει να αλλάξει πολιτική γενικά όλο το πολιτικό σύστημα και όλη η πολιτική? Κοιτάξτε, μην τα ρίχνουμε πάντοτε στις πολιτικές των κομμάτων, αλλά ας αναλάβουμε και εμείς λίγο τις ευθύνες μας ως συνεταιριστικές οργανώσεις, αν θέλετε ως αγροτικό κίνημα, γιατί πραγματικά πιστεύω πάντοτε ότι θα πρέπει να ξεκινάνε οι ιδέες, οι γνώσεις από τον πρωτογενή τομέα, έτσι όπως τον έχουμε εμείς, και οι προτάσεις πρέπει να έρχονται μέσα από την αγορά, μέσα από τον αγροτικό τομέα και μέσα από τη συναλλαγή. Πιστεύω ότι όλο αυτό εδώ το κομμάτι θα πρέπει να το ξαναδούμε, το παραγωγικό μοντέλο πλέον, το οποίο έχει έρθει σε ένα τέλημα, γιατί ξέρετε ότι οι νέοι αγρότες είναι πάρα πολύ λίγοι και τα αγροτικά χέρια είναι πάρα πολύ λίγα. Δεν μπορούμε να προσελκύσουμε τους νέους να έρθουν πάλι να ξανακαλλιεργήσουμε. Αν και η οικονομική κρίση, οφείλω να πω ότι έφερε αρκετό κόσμο στην περιφέρεια να ξανακαλλιεργήσει τα αγροκτήματά του, να ξανακαλλιεργήσει τους μπαξέδες τους, θέλουμε να συγκινήσουμε την νεολαία για να παραμείνει πραγματικά στον αγροτικό χώρο, για να ξαναέρθει η ελπίδα, να υπάρχει μέλλον στην αγροτική παραγωγή. Και αυτό θα γίνει μέσα από πάρα πολλές αναδιαρθρώσεις. Πραγματικά το συνεταιριστικό κίνημα
πρέπει να δώσει μια πρωτοβουλία και αν θέλετε να δώσει το στίγμα του στην Ημαθία, που ξέρετε ότι η Ημαθία είναι μεγαλύτερη εξαγωγική περιοχή. Και έχουμε πολύ ζωντανούς οργανισμούς, πρωτοβάθμιους οργανισμούς, αν θέλετε, συνεταιρισμούς, με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και πολύ καλά αποτελέσματα και στις εξαγωγές, αλλά και στην εσωτερική αγορά. Και για να τελειώνουμε τις ερωτήσεις, κυρία Μπαλτατζίδου, θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι πιστεύετε ότι θα γίνει στις 17 του μηνός, θα έχουμε κυβέρνηση? Εγώ πιστεύω, κύριε Μελιόπουλε, ότι πραγματικά θα έχουμε κυβέρνηση, γιατί ο ελληνικός λαός και η κοινωνία, η χώρα μας, η Ελλάδα, δεν σηκώνει άλλες τρίτες εκλογές. Ξέρετε πολύ καλά ότι η χώρα μας έχει φτάσει σε μια κατάσταση κρίσης στις οικονομικής, που αυτή τη στιγμή δεν δουλεύει τίποτα. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, βλέπω τις επιχειρήσεις, βλέπω τη στάση, γιατί δεν υπάρχει κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση που, αν θέλετε, δεν μπορεί να επιλύσει ζητήματα, απλά και μόνο κάνει μια διαχείριση μέχρι και την ανάληψη της νέας κυβέρνησης. Άρα δηλαδή εμείς, για να πορευτούμε με ασφάλεια και μέσα στο ευρώ και μέσα στην Ευρώπη, αλλά και η χώρα μας να πατήσει γερά, θέλει μια κυβέρνηση η οποία θα μπορέσει να έχει μεγάλο ποσοστό, να υπάρχει απήχηση στην κοινωνία, να μπορέσει να πάρει άμεσα μέτρα, γιατί δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε, κύριε Μελιόπουλε, άλλο την ανάπτυξη και την πορεία της χώρας. Μπλοφάρουν οι ξένοι όταν λένε θα μας βγάλουν εκτός ευρώ? Εγώ δεν πιστεύω ότι... Δεν πιστεύω, κύριε Μελιόπουλε, ότι μπλοφάρουν για να μας βγάλουν, δεν μπορούν να μας βγάλουν από την Ευρώπη και από το ευρώ. Εγώ πιστεύω ότι εμείς θα παρακαλάμε να φύγουμε από το ευρώ, γιατί δεν θα μπορούμε να αντέξουμε μέσα σε αυτό το δύσκολο, αν θέλετε, οικονομικό κλίμα, χωρίς να μπορούμε να ασκήσουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στη Δανειακή Σύμβαση και να μπορέσουμε να είμαστε, αν θέλετε, φερέγγυοι σε αυτά τα οποία έχουμε υπογράψει. Και θα παρακαλέσουμε πολύ να βγούμε και να πάμε στη δραχμή. Κυρία Μπαλτατζίδου, άλλα μέτρα δεν αντέχει αυτός ο λαός. Τι να τον πάρουν? Δηλαδή, αυτό το μνημόνιο που είναι να ψηφιστεί τώρα στις επόμενες εκλογές, τον Ιούνιο τώρα, είναι πολύ πιο βαρύ. Δηλαδή, ο κόσμος πέφτει από τα μπαλκόνια, από πάνω πέφτει από τα μπαλκόνια. Δεν το βλέπουν αυτό. Δηλαδή, ξαφνικά εκεί που δεν είχαμε αναδιαπραγμάτευση, τώρα όλοι αρχίζουν και το συζητάνε. Και ο Βενιζέλος το συζητάει, και ο Σαμαράς το συζητάει, και ο Τσίπρας το συζητάει. Μα όλοι το συζητάνε. Κύριε Μελιόπουλε, δηλαδή πρέπει να πέσουν από τα μπαλκόνια ο κόσμος. Κύριε Μελιόπουλε, να πω κάτι. Θέλω να ξέρετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για μονομερή καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης και το ΠΑΣΟΚ μιλάει για, αν θέλετε, πρακτικά αναθεώρηση με θετικό πρόσημο όσο αφορά την Δανειακή Σύμβαση. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να πω δύο κουβέντες, κύριε Μελιόπουλε. Αυτή τη στιγμή η χώρα είναι στην κατάσταση να μπορέσει να ζητήσει την επαναδιαπραγμάτευση ως προς τι. Γιατί έχει αλλάξει η κατάσταση στην Ευρώπη, πλέει ένας διαφορετικός άνεμος στην Ευρώπη, έχει σπάσει, αν θέλετε, ο γαλλογερμανικός άξονας και η ανάπτυξη πλέον μέσα από τον Ολλάντ και μέσα από τη Γαλλία βλέπετε ότι τίθεται, όπως και το ευρωομόλογο, τίθεται και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και βλέπετε ότι σιγά σιγά αλλάζει και η Ευρώπη. Γιατί ξέρετε ότι υπήρχε αυτή η συνθήκη κατάσταση. Γιατί τώρα να γίνεται η αναδιαπραγμάτευση και όχι πριν, ψηφίσουμε αυτά τα μέτρα? Μήπως η αναδιαπραγμάτευση έπρεπε να γίνει πριν ψηφίσουμε? Εγώ πιστεύω ότι δεν είχαμε ποτέ το ατού της διαπραγμάτευσης που έχουμε τώρα. Γιατί εμείς προσπαθήσαμε ως ΠΑΣΟΚ να διώξουμε από τις πλάτες του ελληνικού λαού 50% μας. Αυτό είναι 102 δις, κύριε Μελιόπουλε. Καταφέραμε να μειώσουμε τα επιτόκια, καταφέραμε να πάμε πίσω τη διαπραγμάτευση, συν να μπορέσουμε να στηρίξουμε την Ελλάδα με τη ρευστότητα και με την ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα πιο πέρα. Και αν θέλετε, υπήρχαν αρνητικά. Μια ανάπτυξη η οποία δεν υπάρχει. Μας μιλάτε τόση ώρα για μια ανάπτυξη η οποία δεν υπάρχει, κυρία Μπαλτατζίδου. Να σας πω γιατί. Έχετε δίκιο. Υπάρχει κάποια ανάπτυξη? Από αυτά τα χρήματα που έχουμε πάρει μέχρι στιγμής, είδατε κάποια λεφτά να παίρνουν οι απλοί πολίτες? Κοιτάξτε, η Δανειακή Σύμβαση έχει και θετικά, έχει και τα αρνητικά. Η Δανειακή Σύμβαση έχει και θετικά, έχει και αρνητικά. Εμείς λέμε, κρατάμε τα θετικά και τα αρνητικά μπορούμε να τα
πραγματευτούμε. Η ανάπτυξη, κύριε Μελιόπουλε, είναι, αν θέλετε, μία λέξη που την πιπηλάμε και την έχουμε φύγει όλοι μας, έτσι. Το μοχλό ανάπτυξη θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Δεν μπορούμε με αυτό το αρνητικό κλίμα και με αυτές τις αναστολές και με αυτή την κατάσταση της ανασφάλειας που δεν μπορεί να υπάρχει ηρεμία στην αγορά. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτές τις εκλογές, να μπορέσει η χώρα να πορευτεί σε ηρεμία και με ασφάλεια για να μπορεί να έρθει και ανάπτυξη, κύριε Μελιόπουλε. Με την κινδυνολογία και καθημερινά με όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν γίνεται να έρθει η ανάπτυξη. Έτσι, συμφωνούμε απόλυτα. Σε αυτό συμφωνούμε. Εύχομαι να τους φωτίσει ο Θεός όλους μαζί, κυρία Μπαλτατζίδου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πιστεύω ότι στην πορεία θα τα ξαναπούμε. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Μελιόπουλε, και όποτε θέλετε να στη διάθεσή. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Μιλήσαμε λοιπόν με την κυρία Μπαλτατζίδου. Δεν ξέρω, κάπου όλοι τα βρίσκουν έτσι. Μιλάνε για ανάπτυξη, μιλάνε όλοι γενικά ότι όλα καλά πάνε σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω, οι πολιτικοί δεν βλέπουν το τι γίνεται. Έχω πει και την κυρία Μπαλτατζίδο ότι ο κόσμος αρχίζει και πέφτει τα μπαλκόνια. Δεν τα βλέπουν δηλαδή αυτά οι πολιτικοί, ότι ο κόσμος έχει πλέον εξασθενήσει, έχει τελειώσει. Λοιπόν, όσοι θέλετε λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μας, το τηλέφωνο το βλέπετε, δεν χρειάζεται να σας το δώσουμε, 2-300-31-0-46-010, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας το 2-300-31-0-46-010, να πούμε τα διάφορα παράπονα και να πάμε τώρα σε αυτά που έγιναν σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία. Μία απόλυτη αποτυχία, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και όταν λέμε πλήρη αποτυχία, πλήρη αποτυχία. Σήμερα εσείς, τη ΣΝΟΔΕ και ο Δημητριάδης, καλέσατε το Σαμαρά να έρθει στην Μελίκη και η αποτυχία σας, κύριοι, ήταν πλήρη, πλήρως. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορείτε να μαζέψετε 100-200 άτομα και να μιλάτε και να καλείτε εδώ τον κόσμο. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο έχετε βάλει να έχετε καλέσει τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να έρθει εδώ στην Ιμαθία και ιδιαιτέρως να έρθει στη Μελίκη. Μήπως κάποιοι θέλατε να βολιδοσκοπήσετε, να λέμε και τα πράγματα έτσι όπως είναι, να βολιδοσκοπήσετε αν θα είναι ο Χαλκίδης στην εκδήλωση. Ήρθε ο Χαλκίδης. Τι καταλάβατε? Όλος ο κόσμος σχολίαζε την μεγάλη σας αποτυχία. Την πλήρη μεγάλη αποτυχία που είχατε σήμερα στη Μελίκη. Το ξέρετε? Πλήρη μεγάλη αποτυχία. Δηλαδή είναι και να γελάς και να κλαις. Αν έγινε αυτό από την ΟΔΕ, μόνο και μόνο για να δουν αν στην εκδήλωση ήταν ο Χαλκίδης, πέσατε έξω, κύριοι, σας το λέω. Πέσατε έξω. Να δούμε λίγο, όσοι δεν είδατε σήμερα το Σαμαρά στην Μελίκη, ο οποίος μπορώ να πω ότι προσπαθεί λίγο να κάνει, να ενώσει το κλίμα, αν και το κλίμα είναι δύσκολο να ενωθεί, γιατί είδαμε όλους τους βουλευτές εκεί να είναι δίπλα στο Σαμαρά, τους υποψήφιους βουλευτές να είναι δίπλα στο Σαμαρά. Ο άλλος το έπαιζε και σωματοφύλακας και όλα, το έχω γράψει, δεν τον άφησε ούτε λεπτό το Σαμαρά από το γιακά, μόνο που δεν τον πλάκωσε. Και έναν Κυριακίδη, ο οποίος είναι υποψήφιος, μέσα να είναι ο Σαμαράς στο δήμαρχο της Αλεξάνδρειας και ο Κυριακίδης έξω διάβαζε περιοδικό. Ναι, διάβαζε περιοδικό. Είναι να γελάς. Να γελάς είναι σε αυτή τη χώρα. Είναι δυνατόν να γίνεται αυτό το φιάσκο από τη Νέα Δημοκρατία? Εδώ βλέπουμε τον Παναγιώτη Ψωμιάδη με το αυτοκίνητο που έχει έρθει από τη Θεσσαλονίκη. Μίλησε εδώ ο άνθρωπος με τις γριάδες.
το βάλανε να είναι στην επικοινωνία και μπορώ να πω τα καταφέρνει άριστα ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης. Κοιτάξτε πόσο κόσμο είχε σήμερα στην υποδοχή του Αντώνη Σαμαρά όταν κάποτε κάποιοι γεμίζανε πλατείες, παρακαλώ. Πλατείες. Την πλατεία Αριστοτέλους, αν θυμάστε καλά, το Λευκό Πύργο,